Και φίλοι του ποδοσφαίρου και του Καβάλα, πάμε γήπεδο. Καλησπέρα από το γήπεδο του Αγιάσματος, εδώ όπου σε λίγη ώρα αναμένεται να ξεκινήσει η εξαναβολής αναμέτρηση της 11ης αγωνιστικής ανάμεσα στον τοπικό Μακεδονικό και την ΑΕ Καβάλας. Μία αναμέτρηση η οποία έχει μέχρι στιγμής αναβληθεί σε δύο περιπτώσεις. Μία φορά μέσα στο Δεκέμβριο λόγω ακαταλληλότητας του αγωνιστικού χώρου που βλέπετε στις οθόνες σας, και μία την προηγούμενη εβδομάδα όταν η γηπεδούχος ομάδα ζήτησε αναβολή λόγω πένθους. Όσον αφορά τη σημερινή αναμέτρηση, αμφότερες οι δύο ομάδες ζητούν του η νίκη για τους 3 βαθμούς, κάθε μία για το δικό της λόγο. Ο Μακεδονικός, ο οποίος θέλει να πλησιάσει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, και η ΑΕ Καβάλας που θέλει να απομακρυνθεί από την επικίνδυνη ζώνη. Όσον αφορά τις αρχικές συνθέσεις των δύο ομάδων, ο Μακεδονικός σήμερα παρατάσσεται με τους Μπάμπουρη, Ράμου, Αϊβάζογλου, Παπαστεφάνου, Κωνσταντάρα, Σαββόγλου, Αποστολακάκη, Λάσπατζη, Μουξιό, Γεωργιάδη και Μενίκου. Ενώ η αρχική 11 της ΑΕ Καβάλας είναι η Μπάφας, Κιγάης, Νόγκου, Ζαφυρίου, Σιαματάς, Ίσα, Χρυσικός, Κυριαζής, ο Τζής, Παναγιωτίδης και Γαβριλίδης. Πάω τώρα για το Μακεδονικό, το οποίο εκτελείται από τον Μενίκου. Η μπάλα θα περάσει από όλους και θα καταλήξει στα δίκτυα του Μπάφα, ο οποίος ευνηδιάστηκε από αυτήν εδώ την εκτέλεση. Και στην πρώτη αξιοσημείωτη στιγμή της αναμέτρησης, ο Μακεδονικός ανοίγει το σκορ απέναντι στην ΑΕ Καβάλας στο 8ο μόλις λεπτό. Με την εκτέλεση φάουλ του Μενίκου, η οποία πρακτικά ευνηδίασε τον Μπάφα, ο οποίος περίμενε να παρεμβληθεί κάποιος ποδοσφαιριστής. Αυτό δεν συνέβη ποτέ. Η μπάλα πήρε τροχιά για την εστία του, καταλήγοντας στα δίχτυα για το 1-0 του Μακεδονικού στο 8ο λεπτό. Πάσα τώρα στα αριστερά για τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι συγκλίνουν. Ένα σουτ, τώρα η μπάλα θα περάσει λίγο έξω από την εστία του Μπάμπουρη. Η απομάκρυνση τώρα. Νέο γέμισμα με το κεφάλι στην περιοχή των γηπεδούχων. Η μπάλα παραμένει τους περιοχής, απομακρύνουν εκεί οι γηπεδούχοι, ζητούν πέναλτι. Οι φιλοξενούμενοι για χέρι του Λάσπατζη σε αυτήν εδώ τη φάση. Πάσα τώρα στο χώρο του κέντρου. Αλλαγή παιχνιδιού και προϋποθέσεις για την ομάδα του Μακεδονικού. Εξαιρετική πάσα. Το σούτ ο Μπάφας θα μπλοκάρει στη γωνία του. Η πάσα τώρα η οποία θα βρει το στόχο της. Πολύ ωραία αναπτύσσει τη ομάδα του Μακεδονικού. Μενίκου, εντυπωσιακό το πέρασμα. Αλλαγή παιχνιδιού. Το ψαλιδάκι νομίζω είναι από τον Γεωργιάδη, ήμως είναι αρκετά out. Δεν μπορεί να απειλήσει εδώ την εστία της ΑΕΚ. Παραμένει το 1-0. Το γέμισμα τώρα προς την περιοχή του Μπάφα, η μπάλα θα περάσει λίγο μπροστά από το κεφάλι του Αποστολακάκη, ο οποίος ήταν ένα κλικ πίσω για να πιάσει αυτή την κεφαλιά και να... Πάσε τώρα στο χώρο του κέντρου, η οποία θα περάσει. Η κάθε την εξαιρετική Αποστολακάκη, σπάσα με το τέρμα, θα πλασάρει 2-0. Στο 45 για την ομάδα του Μακεδονικού, η οποία βρίσκει ένα δεύτερο τέρμα με τον Αποστολακάκη στο φινάλε του πρώτου μέρους, μετά από αυτήν την εξαιρετική πάσα η οποία τρύπησε την άμυνα της ΑΕΚ. Στην συνέχεια της φάσης ο Αποστολακάκης βρέθηκε φάτσα με το τέρμα και εκεί δεν αστόχησε, κατάφερε να νικήσει τον Μπάφα και να διαμορφώσει το Μακεδονικός Αγιάσματος ΑΕ Καβάλας 2-0 στο 45ο λεπτό της αναμέτρησης, δίνοντας σημαντικό προβάδισμα στην ομάδα του. Ελεύθερο τώρα από τον Μπάμπουρη, τελευταίο σφύριγμα για το πρώτο μέρος από τον άρχοντα της αναμέτρησης. 2-0 προηγεί το Μακεδονικός Αγιάσματος με τα τέρματα που πέτυχαν η Μενίκου και Αποστολακάκη στο 8ο και στο 45ο λεπτό. Αντίστοιχα με τους γηπεδούχους να έχουν σημαντικό προβάδισμα εν ώψη της επανάληψης. Μενίκου παίρνει λίγα μέτρα φόρα. Εκτελεί μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. Έχουμε συνέχεια στη φάση, υπάρχει πτώση μέσα στην περιοχή. Ζητούν πέναλτι εκεί οι γηπεδούχοι. Δεν συγκινείται ο άρχοντας αναμέτρησης, ενώ απομακρύνουν τον κίνδυνο οι φιλοξενούμενοι. Σε αυτήν εδώ τη φάση, όπου Μενίκου αρχικά εκτέλεσε, η μπάλα βρήκε στο οριζόντιο δοκάρι. Στο rebound προσπάθησαν εκεί να κερδίσουν οι γηπεδούχοι και σε ένα μαρκάρισμα εντός της περιοχής ζητούν πέναλτι. Πάσα τώρα προς τα πίσω, λάθος, και θα κλέψουν οι γηπεδούχοι του Μακεδονικού. Το shoot έξω την περιοχή, ο Μπάφα στο rebound, μεγάλη ευκαιρία, ενώ υπάρχει και offside.
Είναι ως μη γενόμενη η συνέχεια της φάσης. Στην επέμβαση του Μπάφα, η οποία ήταν να σταθεί σε πρωτοχρόνο, δεν μπόρεσε να απομακρύνει. Στη συνέχεια της φάσης δεν έχουμε την τελική να προσμετράτε, καθώς ο ποδοσφαιριστής του Μακεδονικού είναι εκτεθειμένος. Μάλλον θα κοντράρει. Επιμένουν οι της ΑΕΚ. Νέο γέμισμα τώρα. Ζητούν offside οι γηπεδούχοι. Μπαλιά μες στην περιοχή. Προϋποθέσεις. Ο Δάδαρος από κοντά. 2-1. Στο 74. Μειώνει η ομάδα της ΑΕΚ και ξαναμπαίνει στο παιχνίδι, έχοντας κάτι λιγότερο από 20 λεπτά αγώνα, για να πάρει κάτι από την αναμέτρηση σε μια μπαλιά που αρχικά ζητούν offside οι γηπεδούχοι. Δεν σηκώνεται η σημαία. Στη συνέχεια, με μια πολύ ωραία πάσα μες στην περιοχή, ο Δάδαρος εξ επαφής νικά τον Μπάμπουρη, μειώνει σε 2. Επαναφορά τώρα. Κλέβουν οι του Μακεδονικού, επιμένουν και ανακτούν την κατοχή της ΑΕΚ. Μια βαθιά μπαλιά τώρα και προϋποθέσεις για τους φιλοξενούμενους. Το σούτ από το ύψος της περιοχής, η μπάλα θα περάσει αρκετά out. Μπαλιά τώρα από την άλλη πλευρά. Απομακρύνουν οι της ΑΕΚ. Ο Μπρίτο θα κατεβάσει για τον Μακεδονικό, ο οποίος θα διατηρήσει εντυπωσιακά την κατοχή. Επιμένουν του Μακεδονικού, Μπρίτο. Η μπαλιά είναι εξαιρετική, το πλασέ, η μπάλα out. Έχει μεγάλη ευκαιρία για το Μακεδονικό να τελειώσει το μάτς πρακτικά. Η απομάκρυνση επάνω σε παίκτη του Μακεδονικού και τώρα οι γηπεδούχοι φεύγουν 4-2. Η πάσα είναι εξαιρετική, προϋποθέσεις για τους γηπεδούχους, οι οποίοι κολλησιεργούν το σουτ. Ο Μπάφα σε κόρνερ στο 94 κρατά την ΑΕΚ ζωντανή. Η μπαλιά τώρα μες στην περιοχή, ο Μπάφας θα ελέγξει και θα μπλοκάρει. Βιάζεται τώρα ο πορτιέρο των φιλοξενούμενων, το βολέ τελευταίο σφύριγμα από τον άρχοντα της αναμέτρησης. Ο Μακεδονικός αγιάσματος επικρατεί με 2-1 εδώ της ΑΕ Καβάλας, ενώ βλέπουμε πως οι φιλοξενούμενοι έχουν παράπονα από τα λεπτά των καθυστερήσεων που κρατήθηκαν από τον άρχοντα της αναμέτρησης. Για να είμαστε ακριβείς, κρατήθηκαν 5 λεπτά έξτρα χρόνος στο συγκεκριμένο παιχνίδι, όπου τελικά ο Μακεδονικός επικρατεί με 2-1 με τα τέρματα που πέτυχαν με Νίκου στο 8 και από στο Λακάκης στο 45, για να μειώσει ο Δάδαρος στο 74 λεπτό της αναμέτρησης. Ξεκινάω το φιλοξενούμενο ήττα στο εξαναβολής παιχνίδι εδώ στο Αγίασμα με 2-1. Αρχικά ένα σχόλιο για την αναμέτρηση. Καταρχήν θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μου για τη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλαμε. Είχαμε να παίξουμε με έναν αντίπαλο ο οποίος πρωταγωνιστεί στο πρωτάθλημα και διεκδικεί την κορυφή. Ενισχύθηκε κιόλας με δύο πολύ καλές μεταγραφές πριν λίγες μέρες. Όσο αφορά το παιχνίδι, στο πρώτο ημίχρονο θεωρώ ότι έγινε ένα πιο κλειστό παιχνίδι, χωρίς πολλές φάσεις και από τις δύο ομάδες. Αυτό ήταν και ο σκοπός μας, να προσπαθούμε να πείσουμε τους διαδρόμους στον αντίπαλο, να περιορίσουμε τα τούτου και να κρατήσουμε το 0 στην άμυνα. Και στο δεύτερο ημίχρονο αλλάζουμε τακτική. Δεν έγινε αυτό. Βρεθήκαμε πίσω με 2-0. Το ένα γκολ από στατική φάση και το άλλο από μια κάθετη στην πλάτη της άμυνας μας. Αυτό που είπαμε τα παιδιά στα αποδυτήρια, ότι δεν έχει τελειώσει τίποτα. Είναι ανοιχτό το παιχνίδι. Θέλουμε ένα γκολ για να μπούμε ξανά στην διεκδίκηση βαθμού ή βαθμών. Το θέλουμε λίγο πιο νωρίς. Το καταφέραμε παρόλα αυτά 15 με 20 λεπτά περίπου το τελικό σφύριγμα. Στο τέλος ανεβάσαμε πολύ τις γραμμές μας, ρισκάραμε. Δεν μπορώ να πω ότι δημιουργήσαμε ευκαιρίες. Για τα τελευταία λεπτά και όλος που ανεβήκαμε ψηλά, αναμενόμενο ο αντίπαλος να έχει κάποιες ευκαιρίες να τελειώσει το παιχνίδι, δημιούργησε φάσεις, όχι τόσο πολλές όσες επέτρεπε, να το πω έτσι, το πλάνο μας που ανεβήκαμε όλοι ψηλά. Προσπαθήσαμε να πιέσουμε, είχαμε μια-δυο καλές στιγμές, δεν θα μας δημιούργησαν και πάρα πολλές ευκαιρίες, δεν καταφέραμε να εσωφαρίσουμε και από εκεί και πέρα ήρθε η ήττα. Να ευχηθώ καλή συνέχεια και στον Δημήτρη και στην ομάδα του Αγιάσματος. Και εμείς συνεχίζουμε βλέποντας τα επόμενα. Επειδή είναι Ιανουάριος και διανύουμε την περίοδο, την χειμερινή περίοδο μεταγραφών, υπάρχει περίπτωση, εξετάζεται κάποια πρόσωπα για ενίσχυση ή θα συνεχίσει η ομάδα με το έχον υλικό? Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε στο μυαλό μας κάποια περαιτέρω ενίσχυση. Υπάρχουν ακόμα βέβαια μέρες μέχρι τη λήξη των μεταγραφών.
Στο μυαλό μας όμως δεν βρίσκεται κάτι το οποίο μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή συγκεκριμένα. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, coach, μία νίκη ακόμη εντός έδρας μετά την νίκη επί του μεγάλου Αλεξάνδρου Ορφανή το περασμένο Σάββατο και σήμερα απέναντι στην ΑΕΚ, εν ώψη ενός ντέρμπι το ερχόμενο Σάββατο στο Φρίνιο. Θέλω ένα σχόλιο για τη σημερινή αναμέτρηση. Ναι. Γνωρίζαμε ότι θα παίξουμε μία ομάδα που έχει δυσκολέψει όλους τους αντιπάλους της, που παίζει ποδόσφαιρο, πιέζει, τρέχει. Νομίζω ότι σήμερα δεν δώσαμε περιθώριο στον αντίπαλο να μας απειλήσει, βάλαμε ένα γκολ. Από ένα καθαρά λάθος, ένα κρύο γκολ θα έλεγα, χωρίς να απειληθούμε ιδιαίτερα. Θα συμφωνήσω με τον Βασίλη, ξέραμε ότι οι ομάδες που έρχονται μέσα στο γήπεδο είναι μικρό και θα κλείνονται, προσπαθούν να κρατήσουν το 0 και να χτυπήσουν στην αντεπίθεση. Αυτό περιμέναμε και από την ΑΕΚ. Θα έλεγα ότι περάσαμε 25 λεπτά χωρίς να δημιουργήσουμε. Παρ' όλα αυτά, πετύχαμε ένα γκολ με στημένο και ξέραμε ότι θα ανοίξει το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο. Ευτυχήσαμε που κάναμε 2-0, κάναμε κάποιες αλλαγές για να. Έχουμε τους παίκτες ετοιμοπόλεμους και ξεκούραστους. Ρισκάραμε με τις αλλαγές. Βγάλαμε κάποιους ποδοσφαιριστές που είναι κλειδιά, αλλά έχουν πολύ κούραση στα πόδια τους από τα συνεχόμενα παιχνίδια. Θεωρώ ότι και πάλι τις ευκαιρίες τις είχαμε εμείς, όπως είπε και ο Βασίλης. Παρ' όλα αυτά, όταν το σκόρ είναι 2-1, υπάρχει το άγχος. Η νίκη θα έλεγα ότι ήταν πιο εύκολη από ό,τι δείχνει το σκόρ. Από εκεί και πέρα, εμείς κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι, όπως όλα τα παιχνίδια. Παίζουμε ένα ντέρμπι. Προσπαθήσαμε να κάνουμε και διαχείριση των παιχτών και της κούρασης. Έχουμε συνεχόμενα παιχνίδια και σε γήπεδα που δεν είναι καλά, όπως και σήμερα ήταν πολύ σκληρό το γήπεδο. Τίποτα. Συνεχίζουμε δουλειά. Εμείς παίζουμε, σας είπα, κάθε παιχνίδι για την νίκη με οποιοδήποτε αντίπαλο. Και γνωρίζουμε ότι όλα τα παιχνίδια θα είναι δύσκολα. Όσο είσαι ψηλά και διεκδικείς την νίκη και πρέπει να κερδίσεις, πρέπει. Παίζουμε για να κερδίσουμε. Χαιρόμαστε αυτό που κάνουμε, σας το λέω συνεχόμενα. Όλα τα παιδιά είναι ευχαριστημένοι όταν τελειώνει το παιχνίδι και σήμερα είμαι ευχαριστημένος από την προσπάθεια. Μέχρι το τελευταίο λεπτό προσπαθούν. Στο 90 πάλι εμείς είχαμε την ευκαιρία να τελειώσει το σκορ, όπως είπε και ο Μπίλης με το Λάσπατζι. Καλή συνέχεια στην ΑΕΚ. Είναι μια ομάδα που είναι χρόνια στην Α κατηγορία και διακρίνονται στον χώρο του ποδοσφαίρου του Καβαλιώτικου. Συνεχίζουμε. Προπόνηση έχουμε αύριο και την Παρασκευή και πάμε για το παιχνίδι. Θέλω και ένα σχόλιο για το παιχνίδι αυτό που έρχεται με το Φρίνιο. Σίγουρα είναι ένα ντέρμπι. Ο αντίπαλος είναι πιο ξεκούραστος από εμάς, αλλά. Έχουμε το υλικό εμείς και τους ποδοσφαιριστές που μπορούμε να διαχειριστούμε τα παιχνίδια. Είναι ένα παιχνίδι, θα έλεγα, ότι υψηλών απαιτήσεων. Εμείς οι ποδοσφαιριστές μας αντιλαμβάνονται όλα τα παιχνίδια, τα έχουμε παίξει στα ίσια και στις είδες που κάναμε στις δύο, νομίζω δεν είμαστε κατώτεροι των περιστάσεων. Έτσι θα πάμε και εμείς στο Φρίνιο να παίξουμε το ποδόσφαιρο που παίζουμε μέχρι τώρα. Θα κοιτάξουμε τον αντίπαλο στα μάτια μας και να διεκδικήσουμε τις πιθανότητες που έχουμε για να κερδίσουμε. Θεωρώ ότι με μία νίκη θα είμαστε πολύ κοντά στους πρώτους. Και θα είναι ένα πρωτάθλημα συναρπαστικό. Βέβαια, ο Αετός είναι μια ομάδα που πρωταγωνιστεί τα τελευταία χρόνια, έτσι. Είναι μια ομάδα που έχει θετικά μεταφορία, έχει ενισχυθεί και ο Αετός. Γνωρίζουμε αυτό και σίγουρα θα είναι πιο ξεκούραστο από εμάς. Αλλά αυτό δεν μας φοβίζει. Δεν πάμε να παίξουμε ποδόσφαιρο μας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.